της προκύπτει αυτό το πράγμα. Η πλήρης ψυχική ηρεμία, το ψυχρό αίμα. Μία ώρα πριν εφοδιάζεται με την καραμπίνα του, φεύγει από το σπίτι, πηγαίνει, εκτελεί, φεύγει, παρετά το αυτοκίνητό του, το παρατάει το αυτοκίνητό του ένα χιλιόμετρο με το κλειδί στη μίζα. Δεν παραδίδει το κυνηγητικό. Το κυνηγητικό όπλο, το όπλο του εγκλήματος κάπου εδώ γύρω-γύρω τριγυρίζει και να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το όπλο. Φεύγει, παίρνει τηλέφωνο τη σύζυγό του, σκότωσα δύο ανθρώπους, κλείνει το κινητό του, το κλείνει το κινητό του και εξαφανίζεται. Αυτό προκύπτει από την άρση του απορρίτου. Αν αυτό δεν είναι πλήρης προετοιμασία, τότε τι είναι. Η υπεράσπιση της κατηγορίας εγχείρησε στον ανακριτή σήμερα ένα βίντεο που δείχνει το σύνολο του σκηνικού όπως εκτελήσεται. Ένα πολύ σκληρό και βίαιο βίντεο. Αποτυπώνει το σύνολο, επαναλαμβάνω, του περιστατικού. Είναι ό,τι πιο δυνηρό έχω δει ποτέ στη ζωή μου και βίαιο. Δείχνει την υφαλιότητα, την ψυχρότητα και τη συνειδησιακή διάβγεια με την οποία έδρασε. Πήγε εκεί για να εκτελέσει και για κανέναν άλλο λόγο. Το βίντεο είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Έχει τεθεί υπόψη των ανακριτικών αρχών και νομίζω ότι δεν αφήνει περιθώρια διαφυγής ούτε για υπερασπιστικά τερτύπια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.